Κύριε Βεϊσαράκο, απόψε είδαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Χαλκίδα, και μας κάνει εντύπωση κάποια τυχαία αποτελέσματα που διαβάσαμε κι εμείς, ας πούμε, από την πορεία της ομάδος. Μαχητική ομάδα, και μάλιστα αυτό μου κάνει εντύπωση ότι στην παράταση, παρά την απουσία των τριών βασικών παιχτών του Μίλαν, του Γεωργίου και του Κατσούλα του νούμερο 12, το Φωτίου εκεί. Και παίχτε Βεϊσαράκο Μπακάμι στη Χαλκίδα, δεν ήρθαν. Ο Φωτίου βέβαια εκεί έλαμψε. Μια πολύ καλή ομάδα η οποία έτσι μας προβληματίζει με το μέχρι τώρα αποτέλεσμα. Πάω ότι σήμερα έκανε μια μεγάλη εμφάνιση. Ψάχναμε σε κάποιο παιχνίδι να βρούμε το πραγματικό εαυτό μας, γιατί έχουμε περάσει, θα το πω απλά όπως είναι, πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια. Από την ομάδα εκεί. Ναι, μέσα. Η γκρίνια που λέμε μέσα στην οικογένεια, που δεν θέλουμε να βγούμε προς τα έξω. Είχαμε, θα έλεγα, ψυχολογική πτώση στο 100% στην ομάδα. Δεν μπορούσαν να ανασάνουν τα παιδιά σε κάποια παιχνίδια από πίεση. Είχαμε πει ότι πρέπει να βρούμε ένα παιχνίδι να το ξεπεράσουμε. Μιλήσαν πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Ήδη είχαμε το ατυχές αποτέλεσμα με το Φάλιρο σήμερα, που είχαν τρομακτικό άγχος. Γιατί έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα. Έχουμε παίξει τρία παιχνίδια στην έδρα μας. Και ένα στη Χαλκίδα πάλι εκτός έδρας. Δηλαδή στα 10 παιχνίδια, εμείς έχουμε κάνει μόνο τρία παιχνίδια στην έδρα μας και 7 εκτός έδρας. Με το 10 τώρα ξαναπάμε στο Μυτιλίνη. Όλα αυτά δεν μας βοηθούσαν να περάσουμε το ψυχολογικό πρόβλημα που είχαμε, την γκρίνια που λέω εγώ που είχαμε. Τα καταφέραμε με συζήτηση, γιατί όλοι ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που μπορούμε, μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα όπως σήμερα, που θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι που άρεσε πάρα πολύ. Θα αρέσει τον φύλαθρο, αρέσει τον κόσμο να βλέπει τέτοιο παιχνίδι. Δύο πολύ δυνατές ομάδες. Δυστυχώς στο μπάσκετ δεν υπάρχει ισοπαλία. Κάποιος πρέπει να θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Μου κάνει εντύπωση και ο Εργοτέλης είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ μαχητική και παίζει και έξυπνα. Έχει πάρα πολλούς τρόπους για να κερδίσει ένα παιχνίδι. Σήμερα μας βγήκαν και εμάς αυτά που κάναμε. Βγήκε και το άστρο και κάποιων παικτών. Η νίκη τα λέει όλα. Δηλαδή μας ικανοποιεί, δίνει απαντήσεις ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να παίζουμε καλύτερα. Γιατί πράγματι μετά τα 4 πρώτα παιχνίδια, ο μέσος όρος της επίθεσης μας που ήταν 84 πόντους, ξαφνικά με την γκρίνια και το έτσι μεταξύ μας, τσακωμούς και αυτά, είχαμε φτάσει 55 πόντους μέσο όρο να βάζουμε. Πώς να κερδίσουμε 55 πόντους. Μας είπε ο Σαμουρέζης ο Γιώργος ότι η ομάδα είναι πρότυπο, δεν χρωστάει, είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ. Εγώ έχω υπάρχει έχουμε ένα καταπληκτικό πρόεδρο, προσπαθεί πάρα πολύ, στενοχωριέται πάρα πολύ βέβαια, και ποιος δεν στενοχωριέται. Χρειάζεται αντοχές, εντάξει, αυτά τα βγάζουν και άλλοι προς τα έξω, μπορεί να τα λέμε και εμείς και πάνω στην πίκρα μας. Εδώ έχουν πει ότι εγώ 2 μήνες θα φύγω από την ομάδα. Εντάξει, κάποιοι δίνουν, κάποιοι μιλάνε, εμείς δεν ασχολούμαστε. Εγώ προσωπικά. Οι στόχοι της ομάδας ποιοι είναι, να σωθεί. Ξεκάθαρα, να πούμε, οι στόχοι της ομάδας είναι να κάνει μια ανταγωνιστική πορεία μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα και παιχνίδι με παιχνίδι να δούμε τι θα γίνει. Ξαφνικά με το 3-1 νίκες στην αρχή, με καλές νίκες, φαντάζεις ότι πας για κάπου κάτι παραπάνω. Μετά από κάποια παιχνίδια προσγειωθήκαμε λίγο απότομα, φάγαμε την ντούμπα που λέμε. Προσπαθούμε να ανακάμψουμε, προσπαθούμε να γίνουμε πάλι ανταγωνιστική ομάδα και παιδιά κάθε παιχνίδι να δούμε η νίκη και ό,τι φέρει, να κάνουμε τη σούμα που λέμε στο τέλος, να δούμε τι θα γίνει. Εμείς προσπαθούμε να, τώρα και αρκετό καιρό, να γίνουμε πάλι η ομάδα που πιστεύαμε ότι θα έχουμε. Δηλαδή μια ανταγωνιστική ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική με βλέψεις να χτυπάει οποιοδήποτε παιχνίδι. Μάλιστα. Με την εμπειρία σας, τις κριτικές ομάδες πώς σας κρίνετε, το επίπεδο? Τώρα να πω, έχω πει πολύ παλιά ότι η Κρήτη είναι αυτή που κρατάει και το μπάσκετ, να μην πω το ερασιτεχνικό και το επαγγελματικό ακόμα. Είναι μία από τις περιοχές της Ελλάδος που κρατάει ψηλά το μπάσκετ σε πολλούς τομείς. Τι να πει κάποιος τώρα για την Κρήτη, όταν έχει βγάλει πόσους παίκτες και παίκτες, έχει βγάλει ομάδες πρωταγωνιστούν και συνεχίζει να βγάζει. Τι να πεις, δηλαδή δεν έχω λόγια τώρα να πω για την Κρήτη. Η Κρήτη είναι μία από τις περιοχές που κρατάει πολύ ψηλά το μπάσκετ και στις χαμηλές κατηγορίες. Το ομάδα του Ηρακλείου, όπως βλέπετε, το ομάδα του Ηρακλείου και την άλλη ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μία ακόμα δυνατή ομάδα. Όχι, το πάμε εδώ. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Μία ακόμα δυνατή ομάδα που νομίζω ότι μάλλον στο τέλος θα φάει γλυκά. Σήμερα κέρδισε κιόλας. Θα φάει γλυκά. Εμάς αυτό μας καίει τώρα, για να ζούμε λίγο τα τοπικά, είναι οι εθνικές ομάδες κορασίδων, γυναικών κτλ. Που εσείς είστε εκεί. Έχετε πάρει πολλά κορίτσια από την Κρήτη στις εθνικές ομάδες. Πες όμως για κάτι κορασίδων.
Τι κάνουμε εκεί, η Κρήτη πάει καλά στα κορίτσια. Εκεί που συζητήσαμε. Ακόμα είπα πριν ότι σε αγόρια κορίτσια. Είναι δυνατή πολύ στα κορίτσια. Είναι και κάποιε ηλικίε πιο πάνω, δηλαδή από νεάνιδε και έτσι που έχει πολύ καλό υλικό. Γίνεται δουλειά εδώ. Είστε λίγο μακριά από το κέντρο για να γίνει λίγο παραπάνω αυτό που λέμε εμεί. Η διατριβή των παιχνιδιών με πιο δυνατές ομάδες να παίξουν πιο δυνατά. Είπα εγώ σε κάποια κορίτσια εδώ να πάνε σε κάποιες ομάδες να μπορούν να προπονούνται. Δεν μπορεί να είναι μια παίχτρια σε μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει ούτε δυνατή προπόνηση. Και είχα πει σε κάποιες να πάνε να κάνουν και προπόνηση με τα αγόρια. Γιατί έχουμε ταλέντο, αλλά δεν είχαμε ουσία που χρειαζόμαστε. Μιλάω για επίπεδο Ευρώπης. Έτσι, να πάνε να παίξουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εδώ μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, να κάνουν, αλλά θέλει το κάτι παραπάνω. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Πάρα πολύ για όλα. Πάμε να κάνεις δύο, πάμε να κάνεις δύο. Σας ευχαριστώ. Ο Γιώργος Σαμουρέλης, επιστροφή μετά από δύο χρόνια στο Ηράκλειο, σε μια πόλη που έζησε με την πανέλα του Όφη. Πες μας τις εντυπώσεις σου. Τι να πω, εντάξει, για μένα η επιστροφή μου στην Κρήτη ήταν πάνω απ' όλα μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου ευτυχία, γιατί έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους από τη χρονιά μου στη Μέντη, η οποία σημαδεύτηκε από την άνοδο στην Α2, και έχω να κρατήσω τις φιλίες, τους ανθρώπους που με αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο είδα γνωστούς μου ανθρώπους. Όταν έπαιζα στον Όφη και μου έλεγαν έλα να πιω μια ρακή να κοιμηθείς μαζί μας στο σπίτι, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ένα παίχτη. Όταν φεύγει έξω από το σπίτι του, να μπορεί να κρατάει τους φίλους του, να ξέρει ότι θα πάει κάπου και θα τον φιλοξενήσουν σαν να είναι αδέρφια όλοι μαζί. Εντάξει, μεγάλη χαρά και σημαδεύτηκε από τη νίκη που κάναμε σήμερα εδώ μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα και μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Εργοτέλης, έτσι, ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, με πολύ καλή χημεία. Εμείς είμαστε μια καινούρια ομάδα, μια νική ομάδα. Νεοφώτιση στην κατηγορία και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Η ομάδα έκανε την υπέρβαση, πήρε κάποια καλά ονόματα το καλοκαίρι και προσπαθούμε με σκληρή δουλειά και με πολλή προπόνηση. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Εντάξει, για στόχους η ομάδα σκοπός είναι να πάει για άνοδο, γιατί άμα έχεις σκοπό να μείνεις στην κατηγορία, ξέρετε πολύ καλά ότι πέφτουν 7 ομάδες. Σωστά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο με αυτό το στόχο, γιατί και με ένα παιχνίδι, άμα κάνεις μία έντα στην έδρα σου, κατευθείαν αλλάζουν οι στόχοι. Γιώργο, όταν έφυγε στην παράταση ο Κατσούλας, ο Γεωργίου και ο Μίλαν, πίστευες ότι θα το πέρα το παιχνίδι? Εμείς το βασικότερο κομμάτι είναι ότι είμαστε μία παρέα στην ομάδα. Έτσι, το βασικότερο είναι ότι ξεκινάει από εκεί. Είμαστε μία χημεία. Ο ένας παίζει για τον άλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια καινούργια ομάδα. Γιατί μια καινούργια ομάδα για να μπορέσει να δέσει χρειάζεται χρόνια. Έτσι. Έχουμε πολλά παραδείγματα σε αυτό. Οι Καρισερών παίζουν τόσα χρόνια. Πολύ καλή ομάδα. Είναι ένα καλό πρόεδρο, γιατί μα στέλνει κάποια email. Ο πρόεδρος είναι πολύ για το σωματείο. Μάλλον είναι παράληψή μου, ήθελα να πω για το σωματείο, έτσι ότι είναι ένα πολύ φερέγγιο σωματείο σε χαλεπούς καιρούς, όπως ξέρετε κι εσείς. Η ομάδα πρέπει να το πω ότι είναι 3 μήνες πληρωμένη από τη στιγμή που άλλες ομάδες δεν έχουν πάρει ούτε καν τον πρώτο μισθό. Που είναι πολύ βασικό και για τη χημεία, έτσι, αλλά και να μπαίνει η ομάδα να δίνει 100% στο γήπεδο, έτσι, γιατί έχει ευθύνες. Πού έχει ευθύνες απέναντι σε έναν πρόεδρο. Τα τυχαία αποτελέσματα, ας πούμε, με το Φάληρο εδώ από την που δεν κάνει έφυξη, ας πούμε. Εντάξει, με το Φάληρο σίγουρα μας, η ήττα αυτή μας πόνεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν εκτός προγράμματος, έτσι. Και πρέπει να πω ότι η ομάδα έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι, έχουμε παίξει 7 παιχνίδια εκτός έδρας. Γιατί με την έξω Παναγίτσα έχει κάποιες εκδηλώσεις στο γήπεδο και δεν μπορέσαμε να παίξουμε στο γήπεδο μας. Και στην ουσία παίζαμε στις Παναγίτσες στο γήπεδο που ήταν εκτός έδρας για μας. Οπότε και αυτό λίγο μας έβγαλε εκτός προγράμματος. Εντάξει, σίγουρα καινούργιες ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα. Θέλουμε χρόνο για να δέσουμε. Έτσι, ξεκινώντας από σήμερα που κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, μέσα σε, το ξαναλέω, σε μια πολύ καλή ομάδα. Και με άτομα, 6-7 άτομα παίζαμε. Εντάξει, είναι και καθημερινή και από 2 άτομα που μας δουλεύουν και όλες έχουν και πρωινή δουλειά, γι' αυτό δεν μπόρεσαν να έρθουν τα παιδιά. Έτσι. Είμαστε μια ομάδα γεμάτη με 3 τεσσάρια, 3 πεντάρια, 2 τριάρια. Είμαστε γεμάτη ομάδα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή ο ένας πρέπει να είναι έτοιμος να παίξει για τον άλλο. Και πιστεύω ότι αυτό έγινε σήμερα. Έτσι. Η ομάδα είναι πολύ καλά προπονημένη, με πρωινές προπονητές. Ο Βελισσαράκος είναι ένας προπονητής ο οποίος, εντάξει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μνήμα, έτσι δεν θα πω τώρα εγώ για τον προπονητή. Είμαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνω τη δουλειά μου όπως και τα άλλα τα παιδιά. Ό,τι μας λέει να κάνουμε αυτό, τελείωσε. Και είναι προπονητής εθνικής ομάδας. Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα του ιδιαίτερο. Έτσι αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Το Ηράκλειο πώς το κρίνεις, έτσι όπως έχεις ακούσει? Το Ηράκλειο είναι, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Για μένα, προσωπική μου άποψη, αυτή θα την εκφράσω, έστω και είναι και νωρίς, ότι βάζει σοβαρή υποψηφιότητα. Κέρδισε το ψυχικό, ωραία, εντάξει. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζει για να μπορέσει να βγει και πρώτο για να ανέβει στην κατηγορία.
ευκαιρία. Γεμάτο ρόστερ με πολύ έμπειρους παίκτες. Έτσι και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Μια ομάδα να πλησιώνεται από έμπειρους παίκτες που ξέρουν τις κατηγορίες, έχουν παίξει παραπάνω και μπορούν μέσα στο παιχνίδι και με δικές τους πρωτοβουλίες να αλλάξουν κάποιο παιχνίδι. Και δύο λόγια για την παλιά σου ομάδα, τον Όφη. Τι να πω, εντάξει, εγώ ανατριχιάζω. Μόλις ήρθα εδώ πέρα, μόλις πάτησα το πόδι μου στο αεροδρόμιο, ανατρίχιασα. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν το λέω έτσι απλά για να το πω, γιατί πάνω απ' όλα, όπως είπα και πριν, έχω φίλους. Έχω εσάς, έχω 4-5 απ' έξω που με περιμένουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, έτσι. Πραγματικά έχω, δηλαδή μετά τη Θεσσαλονίκη, αγαπά πάρα πολύ την Κρήτη, πάρα πολύ και έκανα και φίλους. Και Όφη, όπως βλέπω, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχει μια σταθερή διοίκηση, πολύ καλό προπονητή, τον Βαγγέλη τον Βλάχο. Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες που τυχαίνει περισσότερο να είναι και φίλοι μου. Έτσι, πιστεύω ότι θα είναι μια από τις τρεις θέσεις θα είναι του Όφη. Σίγουρα έχει καλές ομάδες όπως είναι και η Φυσιά και το Πέραμα και πιστεύω αυτοί οι τρεις θα είναι για μένα προσωπική άποψη πάντα, έτσι, υποκειμενική γνώμη. Θα ανεβεί στην Α2 γιατί το αξίζει. Έχει ανθρώπους που τρέχουν, έχει ισχυρό budget. Πράγμα το οποίο είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσει η ομάδα να σταθεί και στην Α2 κατηγορία. Ωραία. Λοιπόν, να τον αφήσουμε. Ευχαριστούμε από όλου. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.